Ύστερα, εγώ στη ζωή μου έχω μάθει να μετράω την ουσία. Τι είναι η ουσία? Το αποτέλεσμα. Αυτά τις θεωρίες και τις ιστορίες για μένα είναι πλάκα. Η ζωή είναι αριθμή. Τα συναισθήματα έρχονται εφόσον οι αριθμοί είναι καλοί. Άμα οι αριθμοί δεν είναι καλοί, τα συναισθήματα δεν υπάρχουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχω κάτι 45 μαθητές στο σχολείο, οι οποίοι χάσαν πρώτα τη δουλειά τους και μετά τους γαμήθηκε η γυναίκα. Και μετά τους έδιωξε η γυναίκα. Δηλαδή αυτό, χάνω δουλειά μου, γαμιέται η γυναίκα, με διώχνει η γυναίκα. Είναι δηλαδή το τρίπτυχο του αποτυχημένου άντρα. Το οποίο βέβαια εμείς οι άντρες δεν το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, έχει η δουλειά, έχει η γυναίκα. Έχει δουλειά, έχει κόμενα και η γυναίκα. Δεν έχει δουλειά, δεν έχει γυναίκα, του πηγαίνει η γυναίκα, το διώχνει η γυναίκα. Τι, έτσι είναι. Άρα είμαστε αριθμοί. Άρα ουσία είναι η ζωή. Μου λέει για τον Μπερμπάτοφ. Κουφάλα ο Μπερμπάτοφ και τα λοιπά. Τι είναι αυτά που λέει για τον Μπερμπάτοφ? Η πορεία λέει που είχε παλιά. Ποιος αμφισβητεί τι πορεία που είχε παλιά? Εγώ ήρθα εδώ στα 35 ο Μπερμπάτοφ. Εγώ δουλεύω σε αυτό το μέσο και σε άλλα 3-4 για να κρίνω το σημερινό Μπερμπάτοφ. Δηλαδή, αν πάει στο θέατρο άλλο και είναι τηλεκριτικό και κριτικό του κινηματογράφου και κριτικάρει ένα ηθοποιό, θα πει ρε παιδί μου, τι ηθοποιάρα ήταν αυτό να πούμε πριν από 20 που λένε πάω ξύδι, 20 χρόνια, 30 χρόνια, 20 χρόνια. Δηλαδή, ο Μπερμπάτοφ ήταν, δεν είναι. Μου λέει ένα, λέει μαύρο και τα λοιπά. Του λέω, σ' αρέσουν λέει, οι ωραίε γυναίκε? Σου λέει βεβαίω. Οι Ελληνίδε ποια θεωρεί? Λέει φόνσου, λέει ήταν, λέει. Την έχει δει, λέω, τη φόν σου λέει με το άλογο. Κορίτσι με το άλογο, την έχει δει την ταινία. Με 4 χέρια. Παρούσαν ομαδικές, δεκαετία 70. Πάνε ρε που στυλώ, θες τώρα τη φόν σου που είναι 76 χρονών που φόρεσε, λέει, η μύδη. Α, λέει, αηδία είναι. Έχει ο Μπερμπάτοφ, λέω, μια αηδία στα 35. Μου λέει, μα, λέω, ναι. Σου πω κάτι άλλο, του λέω τον Πάοξη. Φίλο μου, πολιτό μου. Ρε, να έχετε απαιτήσει από τις ομάδες σας. Αυτό είναι το, η κόντρα μου η μεγάλη με το παδικό κοινό. Εγώ είμαι με την ομάδα, ρε, δεν είμαι με τον παίχτη. Με την ομάδα είμαι και είμαι εναντίον του παίχτη, ο οποίος να πούμε παίρνει 2 εκατομμύρια, 1 εκατομμύριο. Εγώ με τον Σαραμαντά, με τον Γκάτσε, με τον Κίτσιου, με τον Κωνσταντινίδη, με τον Κυριακίδη και με τον Λουκίνα δεν θα τα βάλω ποτέ. Ποτέ. Με τον Μανιάτη δεν θα τα βάλω ποτέ. Με τον Σιώβα δεν θα τα βάλω ποτέ. Εγώ θα τα βάλω με τον Ιντέγια, με τον Φορτούνη, με αυτό θα τα βάλω. Και σας κάνω λέω μια ερώτηση. Λέει τι ρε, το γκολ που βάζει ο Ιντέγια. Του κάνει την μπάσα, λέω, ο Σιώβας, 35 από center back. Και κάνει κούρσα, πόσα μέτρα έκανε κούρσα, έκανε 30 μέτρα κούρσα. 30-35, 35 μέτρα κούρσα. Το βάζει, λέω, αυτό το γκολ ο Μπερμπάτοφ. Λέει, μα ναι, θα τον δούμε, λέει. Στα 25 μέτρα θα πάθει θλάση ο Μπερμπάτοφ. Μα τι να τον κάνω εγώ που είμαι ο Μπερμπάτοφ? Και αυτό δεν πάει στο Σαβίδι, ο οποίος ο άνθρωπος δίνει. Εγώ με το Βούλγαρο τα έχω. Τα πυρές, τα 2 εκατομμύρια. Μάλιστα. Κάνε ρε πούστη μια κούρσα, όπως έκανε ο Ιντέγε με την Ντόρτμουντ. Πάρ την μπάλα από τον Τζαβέλα, πάρ την και φύγε. Μια φορά σε κάθε ημίχρονο. Και χάστο. Πάρε τρίπλα και χάστο. Και να ακολουθήσει κι ένας ακόμα και δώσ' του την μπάλα και χάστο ρε. Κεράτα. Δεν το κάνει όμως. Κατάλαβες. Εκείνο είναι το σκηνικό μέτρο, λέει. Βάζει γκολ ο Ιντέγε με κούρσα, με ταχύτητα και εξαιρετικό πλασέ. Το εξαιρετικό πλασέ το έχει και ο Μπερμπάτοφ οπωσδήποτε. Η ποιότητά του είναι πάρα πολύ μεγάλη. Την κούρσα θα την έβγαζε, δύσκολο.